Θα υπάρχει μία ένταση την οποία θα πρέπει να προσπαθούμε να ξεπεράσουμε. Mm-hmm. Ακόμα πάλι από τις 3 του μηνός ο Άρης μπαίνει στον καρκίνο. Θα έχουμε γενικά γεγονότα δύσκολα. Είναι ένας δύσκολος Αύγουστος και στο πρώτο δεκαήμερο και στο τελευταίο. Ίσως με όλες αυτές τις αντιδράσεις, αλλά και ανά τον κόσμο γίνεται αυτό. Κυρία έτσι... Πατέρα, μου λένε από πάνω, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι δεν προλάβουμε να πούμε όλα τα ζώδια. Ξέρω ότι θέλετε να πείτε κάποια γενικά. Δυστυχώς αργήσαμε και να συνδεθούμε. Απλά θέλω να μην μείνει κανείς δυσαρεστημένος που δεν προλάβουμε να πούμε και τις προσωπικές προβλέψεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα υπάρχει μία ένταση και αυτό μπορεί να έρθει και στις σχέσεις και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε. Πολύ ωραία. Εντάξει λοιπόν. Για τους κρυούς λοιπόν είναι ένας ιδιαίτερος Αύγουστος που πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα και όσοι είναι γεννημένοι το πρώτο και το τελευταίο δεκαήμερο, ειδικά από τις 1η ως τις 20 περίπου. Τα οικονομικά μπορεί να βελτιωθούν. Για τους Ταύρους είναι μια καλύτερη περίοδο. Όχι, ειδικά... αλλά μην τα λέτε τόσο γρήγορα. Εγώ φταίω που σας άγχωσα. Θέλεις να μου πεις χρόνο. Παιδιά, έχει δίκιο κυρία Πατέρα και κάθομαι εγώ και φαίνομαι κακιά. Και δεν λέει και όσα θέλει για το κάθε ζώδιο και σταματήστε. Άντε. Δεν είσαι κακιά, απλώς ξέρω από τηλεοπτικούς χρόνους. Το ξέρω. Λοιπόν, πόση ώρα έχουμε, 15 λεπτά. Ναι. Έχουμε 15 λεπτά για όλα τα ζώδια. Α, μια χαρά.